Χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά ώστε η εβραϊκή γιορτή Λαγ Μπαομέρ στο όρος Μερών του Βόρειου Ισραήλ να μετατραπεί σε τραγωδία. Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν χιλιάδες κόσμου επιχείρησαν να διασχίσουν ταυτόχρονα ένα στενό πέρασμα για να αποχωρήσουν από το χώρο του φεστιβάλ. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως κάποιοι γλίστρησαν καθώς κατέβαιναν από ένα τμήμα με μεταλλικά σκαλοπάτια και ποδοπατήθηκαν από την ασυγκράτητη μάζα κόσμου που ακολουθούσε. Ο τραγικός απολογισμός είναι τουλάχιστον 44 νεκροί και 150 τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή 10.000 ατόμων στο φεστιβάλ, όμως τελικά έδωσαν το παρόν πολύ περισσότεροι. Ήδη ξεκίνησε έρευνα για να διαλευκανθούν οι συνθήκες της τραγωδίας. Κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως έγιναν λάθη από τις αστυνομικές δυνάμεις. Έφτανε όλο και περισσότερος κόσμος, από μέσα και από τα πλάγια. Πολλοί άνθρωποι έφταναν και η αστυνομία δεν τους άφηνε να φύγουν. Έτσι άρχισαν να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον και άρχισαν να συνθλίβονται ο ένας πάνω στον άλλο. Η αστυνομία δεν άνοιξε το πέρασμα μέχρι που αυτό κατέρευσε και όλο το πλήθος εξωθήθηκε στα πλάγια. Το μέγεθος της τραγωδίας έγινε ξεκάθαρο αρκετές ώρες αργότερα, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση συλλογής των προσωπικών αντικειμένων των θυμάτων για να αξιοποιηθούν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Επισκεπτόμενος το όρος Μερών, ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κήρυξε εθνικό πένθος.